κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, 11. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και ο απόψινός καλεσμένος μας είναι αυτό που λέμε ανήκει στην Generation X της πολιτικής σκηνής. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η νέα γενιά των πολιτικών. Θα τον έχετε δει πολλές φορές στα πρωινάδικα, εκεί μαχόμενος, γιατί η πολιτική μας πολλές φορές στα πρωινάδικα γίνεται, υπερασπίζεται την πολιτική του κόμματος. Θα έλεγα ότι αρέσει και νομίζω ότι αρέσει και στις γυναίκες. Επαγγελματικά προέρχεται από το συνέφημα, είναι δημοσιογράφος. Η πιο μοιημένη στα αθλητικά θα τον έχουν δει στο Καραϊσκάκι, γιατί είναι και φανατικός Ολυμπιακός γάβρος, όπως λένε οι Ολυμπιακοί. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Τώρα ακουγόμαστε, Ανδρέα, είναι λίγο sweet generis, καλησπέρα σου. Και ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Λοιπόν, εγώ κυρίως για το γαύρος. Την αλήθεια λέω. Δεν ξέρω, εσείς οι πολιτικοί λέτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό πλέον, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα? Γιατί κάποτε δεν λεγόταν η αλήθεια. Νομίζω η λέξη πλέον προσδιορίζει το αν λέμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα παιδιά, πολύ μεγάλο διάστημα, κάνανε οι πολιτικοί, γιατί εγώ δεν ήμουνα το αντίθετο, χάιδευαν αυτιά, έλεγαν αυτά που ήθελε να ακούσει ο κόσμος. Νομίζω τώρα ότι όσοι το κάνουν, όσοι επιλέγουν να το κάνουν, γίνονται έτσι περιγέλαστοι. Λοιπόν, το μέγα ερώτημα όμως, το θανάσιμο ερώτημα πλέον στον Ολυμπιακό και όχι στην πολιτική, είναι Ζαρντίμι Βαλβέρδε. Τώρα δεν, τι συγκρίνεις τώρα? Δεν υπάρχει. Εντάξει, ο Ζαρντίμι είναι ένας νέος προπονητής, κάνει τώρα τα πρώτα βήματά του. Ελπίζω να μην ισχύει αυτό που λένε στο Κασίδι το κεφάλι. Αλλά ο Βαλβέρδε ήταν ένας πολύ υψηλού επίπεδου προπονητής. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα είναι στην Βαλένθια. Συν ότι, για να είμαστε ειλικρινείς, το πρωτάθλημα που έχουμε δεν μας αξίζει. Βαλβέρδε είναι για πολύ πιο πάνω. Ο άνθρωπος είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Πέρα από την προπονητική αξία και την συμπεριφορά, με τη στάση του, δίδασκε και πώς πρέπει να είναι ένας Ευρωπαίος προπονητής. Κάνουμε όμως και λίγο το μικρόφωνο και δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα αυτό. Έτσι είμαστε εκπομπή διαφορετική για να ακούγεσαι καλύτερα. Λοιπόν, εσένα σ' αρέσει ο φετινός Ολυμπιακός? Σε πολύ λίγα παιχνίδια. Και δεν είναι τυχαίο ότι στα κρίσιμα μάτς με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, στα εκτός έδρας δεν ήταν τόσο καλός. Βεβαίως όμως να πούμε ότι στο Champions League, παρά την ατυχία του πρώτου παιχνιδιού εδώ με τους Γάλλους, σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν έτσι αρκετά καλός, σοβαρός και πήρε και αποτελέσματα. Οπότε κάτι έχει μείνει από τις χρονιές του Ερνέστο. Ξέρεις, πέρσι τέτοια εποχή, εσύ το αποδίδεις στον Ερνέστο δηλαδή. Εντάξει, έχει μια κεκτημένη ταχύτητα η ομάδα. Νομίζω ότι ήμασταν και λίγο τυχεροί στην κλήρωση. Αν είχαμε κληρωθεί με λίγο πιο δύσκολες ομάδες, δεν νομίζω θα ήταν τόσο καλά τα πράγματα. Πέρσι τέτοια εποχή ο Ολυμπιακός ήταν επίσης να παίξει ο γύρο παλίκο όπως είναι τώρα, έχοντας την ίδια πορεία στο Champions League, ίδιους βαθμούς και ίδιο αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League, αλλά στο πρωτάθλημα ήταν πίσω από τον Παναθηναϊκό, ενώ τώρα είναι έτοιμος για απονομή. Δηλαδή είναι τεράστια διαφορά. Τελικά τι θέλει ο γάβρος ο παδός? Θα σου πω. Και τα χώνει και στον Πορτογάλο. Σίγουρα ο παδός του Ολυμπιακού θέλει η ομάδα του να κερδίζει. Νομίζω ότι, επειδή αυτό σημαίνει τα τελευταία 15 χρόνια, ξέρεις, και ακόμα και μια ισοπαλία άμα έρθει, είναι η καταστροφή, η εβδομάδα είναι δράμα. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει τέτοια διαφορά από τις άλλες ομάδες στο πρωτάθλημα, όχι επειδή ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, αλλά επειδή οι άλλες ομάδες είναι πολύ χειρότερες. Ο Παναθηναϊκός είναι δράμα, η ΑΕΚ καλά δεν νομίζω ότι είναι κρίμα εκεί που είναι, και δεν υπάρχουν μεσαίες καλές ομάδες όπως είχαμε, ξέρω εγώ, υπήρχαν χρόνια που υπήρχε η Καβάλα, υπήρχε ο Βόλος, υπήρχε ο ΠΑΟΚ, ήταν πολύ καλύτερος, ο Άρης ήταν καλύτερος. Τώρα βλέπεις όλες. Όμως έχει μπει εκεί ο Σαββίδης και ίσως αλλάξει το πράγμα. Εντάξει, ακούγονται και κάτι γραφικότητες. Η αλήθεια όμως είναι ότι πέρσι, Παντελή, ο Ολυμπιακός έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Νομίζω θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγαλύτερη πορεία στο Europa League και γιατί όχι να πήγαινε και στο τελικό γύρο. Ήταν μια χρυσή ευκαιρία, κρίμα που τη χάσαμε. Επειδή γνωρίζεις το Καραϊσκάκι, το σμίζεσαι, το παρακολουθείς, το βιώνεις, τι πιστεύεις ότι ο Ζαρντίμ, ακόμα και με το double, ακόμα και αν προχωρήσει και στο Europa League, θα τον σχολάσει ο κόσμος του Ολυμπιακού με τον τρόπο του? Ναι, κατάλαβα, ολόκληρο σύγχρονο. Κοίτα, αυτό που φαίνεται μέχρι στιγμής δεν τον έχει δεχτεί ο κόσμος. Δεν είναι τυχαίες οι αποδοκιμασίες που υπάρχουν στο ημίχρονο ή στο τέλος κάποιων αγώνων. Ακόμα και ο Ολυμπιακός έχει κάνει θετικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς για αυτόν υπάρχει η σύγκριση με τον προκάτοχο.
μέχρι στιγμής είναι καταλυτική υπέρ του Βαλβέρντε. Άρα λοιπόν του μένει να κατακτήσει το Europa League για να κλείσει τα στόματα. Άμα θέλει. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως προείπα, πηγαίνεις πολλά χρόνια στο Καραϊσκάκι. Δεν το κάνεις τώρα έτσι για πολιτικούς λόγους. Ίσα-ίσα. Κάποιοι πηγαίνουν στα γήπεδα όταν θέλουν να πάρουν ψήφους. Όχι, ίσα-ίσα. Έχει όμως αλλάξει ο τρόπος που σε αντιμετωπίζουν πλέον στο γήπεδο? Όχι, τώρα που διότι, σε έχει μάθει κάπως ο κόσμος. Κοίτα, κρατάω την ίδια συνήθεια. Πηγαίνω πάντα στα δημοσιογραφικά με συγκεκριμένους φίλους, με συγκεκριμένη παρέα. Το Λάζαρο το Λασκαρίδη τον φιλοξενούσε πριν από λίγες ημέρες. Είναι ο Βασίλης ο Λυριτζής, ο Τάσος ο Παπάς. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που είναι φίλοι μου τόσα χρόνια. Δεν έχει αλλάξει κάτι, όχι. Λοιπόν, γαλλικά ρυθμίζεις. Γιατί? Ή πολιτικά correct πλέον? Εντάξει, δεν είμαι πολύ συνηθισμένος. Δηλαδή, σιδερώνεις το κασκόλ, ας πούμε τώρα, ή όχι? Τι εννοείς, αν φοράω κασκόλ στο γήπεδο? Όχι, εννοώ. Αν βρίζω? Ναι. Όχι. 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 Ποτέ δεν το έκανες? Δεν μου άρεσε. Αλλά εντάξει, κάποιος που δεν ξέρει τώρα θα νομίζει ότι το λέω λόγω της θέσης που έχω, αλλά δεν μου αρέσει. Και δεν μου αρέσει να βρίζω κυρίως τον αντίπαλο. Δεν συχαίνομαι φυσικά τα ρατσιστικά συνθήματα. Υπάρχουν φορές που έχω στεναχωρηθεί. Για παράδειγμα, όταν παίζαμε με τον Παναθηναϊκό και βρίζανε τον Νίνι Αλβανέ ή ό,τι άλλο, ήθελα να φύγω. Με ενοχλεί πάρα πολύ ο ρατσισμός και ιδιαίτερα στον αθλητισμό είναι ό,τι πιο αποκρουστικό. Μάλιστα. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή? Ναι, ναι. Δεν ξεχωρίζω κάποιον. Ξέρω ότι την περσίνη χρονιά έτσι γούσταρες πολύ τον Μυραλάς και στεναχωρήθηκες που έφυγε. Προφανώς ήταν πολύ μεγάλος παίχτης. Νομίζω ότι, κοίτα να δεις, φέτος έχει, έτσι, είναι πολύ, δεν ξέρω πώς θα βγει ο Πίνο. Είναι έτσι, πολύ έτσι, δημιουργεί καλές προοπτικές οι πρώτες του εμφανίσεις. Είναι φαντεζή λίγο, ναι. Είναι φαντεζή. Ο Τζιμπούρ είναι πολύ καλός, είναι αποτελεσματικός παρότι κάποιες φορές μας στεναχωρεί. Νομίζω ο Αμπντούν είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης. Τον οποίο τον Καραϊσκάκη. Και εγώ. Ναι. Το και εγώ, γιατί έχει σημασία ο καθένας να κάνει την αφροδική. Και εγώ ούτε να το βλέπω δεν ήθελα. Πώς αλλάζει το πράγμα. Έτσι. Γι' αυτό ποτέ μιλάς ποτέ και για τον Ζαρντίν. Λοιπόν, αλλά είπες πλέον για τη θέση που έχεις. Πριν πάμε σε αυτό, σε όποιες αθλητικές εκπομπές βγαίνω, δεν υπάρχει πιθανότητα να μην πω για τον αγαπημένο μου παίχτη. Όλων των εποχών. Όλων των εποχών. Το Τζιοβάνι. Το Τζιοβάνι. Έτσι. Δεν γίνεται. Όποιοι τον έχουν δει αυτόν τον παίχτη είναι πάρα πολύ τυχεροί. Όποιοι τον έχουν δει. Η αλήθεια είναι όμως ότι όλα αυτά τα χρόνια, ανεξαρτήτως αν τελικά με αυτές τις ομάδες που είχε Ολυμπιακός πέτυχε ή δεν πέτυχε αυτά που ήθελε, πέτυχε πολλά. Ο πύχης όμως μερικές φορές ήταν και πιο ψηλά. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός και ο κόσμος του Ολυμπιακού είδε Τζιοβάνι, Καρεμπέ, Ριβάλντο, Τουρέ. Ναι. Πολύ μεγάλους παίκτες. Πέρασε πράγμα. Για λίγο. Πράγματι, είδε πολύ μεγάλους παίκτες. Νομίζω ότι η δική μας η γενιά είναι τυχερή, διότι είδε παίκτες που έτσι όπως βλέπω να πηγαίνει το πολιτικό. Αλλά είδε και τον Τζότζεβιτς. Είδε και τον Τζότζεβιτς. Και τον Γιωργάτο. Και πολλούς άλλους. Η δική μας η γενιά, έτσι ηλικιακά, που έτσι όταν αγαπάς μια ομάδα, όταν είσαι εκεί στα εφηβικά νεανικά σου χρόνια, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Εγώ τα πέτρινα χρόνια σχεδόν δεν τα πρόλαβα. Ναι, μου πήρε την ερώτηση, επειδή σκέφτεσαι για δημοσιογραφικά, μου πήρε την ερώτηση, ας πούμε, τα πέτρινα χρόνια. Μου έλεγε πριν για την πολιτική σου ιδιότητα πλέον, η οποία είναι περίεργη, θα έλεγα. Δηλαδή, από τη μία είσαι σε ένα κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση. Από την άλλη όμως δεν έχετε κυβερνητικές θέσεις. Υπάρχουν καταβολές αριστερές, αλλά υπάρχουν και πολιτικές που μπορεί να είναι και δεξιές. Και τέλος πάντων είστε για τον ψυχίατρο? Κοίτα να δεις, Παντελή, σε συνθήκες πολέμου όπως αυτές που βρέθηκε η χώρα το περασμένο καλοκαίρι, νομίζω ότι όλοι βάζουμε στην άκρη τις πολλές από τις βασικές μας πολιτικές επιλογές. Καλά, αυτό το λέει και ο Παπαντρέου και το κυνηγήσανε. Εντάξει, θεωρώ ότι ενδεχομένως εκείνη την περίοδο θα μπορούσαν να είχαν γίνει διαφορετικά τα πράγματα. Όμως, εγώ θέλω να σου μιλήσω για τον Ιούνιο του 2012. Νομίζω για την Δημοκρατική Αριστερά ήταν μονόδρομος, όπως και για τη χώρα. Το να μην ξαναπάει σε τρίτες κάλπες ήταν μονόδρομος να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικής ευθύνης. Και νομίζω εμείς ότι από τη θέση αυτή, δηλαδή τις ευθύνες, κάναμε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Από εκεί και πέρα, αν μου πεις, αρέσουν αυτές οι πολιτικές που ασκούνται, ναι, θα σου πω. Έχω την ερώτηση. Δηλαδή, Ανδρέα, πώς το πάει το έργο η κυβέρνηση? Είσαι ευχαριστημένος? Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι καλύτερα? Είδες? Σίγουρα θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα καλύτερα, αλλά ξέρεις, Παντελή, όταν όλα τα ταμεία είναι άδεια, αναγκάζεσαι να πας σε επιλογές που δεν σ' αρέσουν. Πολλές φορές
σε εύκολες επιλογές, γιατί το να κόβεις μισθούς και συντάξεις είναι εύκολες, όχι εύκολο να το κάνεις για τον άλλον άνθρωπο, αλλά είναι ο γρήγορος τρόπος για να εξοικονομήσεις χρήματα. Νομίζω όμως ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε, ότι πρέπει να μπει τέλος σε αυτή τη συζήτηση για το νέα μέτρα για άλλες περικοπές. Δεν υπάρχει κανένα άλλο περιθώριο για τέτοιες πολιτικές. Άρα πάμε σε αυτή την μαγική λέξη, την ανάπτυξη, ας πούμε. Η ανάπτυξη δεν είναι μια λέξη που πατάς ένα κουμπί και την παραγγέλνεις ή χτυπάς ένα κουδούνι και έρχεται. Είναι μια επίπονη διαδικασία. Για να γίνει αυτό, προϋπόθεση είναι να σταθεροποιηθεί η οικονομία, να εξασφαλιστεί η παραμονή μας στο ευρώ. Νομίζω με τα βήματα, με τα βήματα που έχουμε κάνει και τις θυσίες ελληνικής κοινωνίας είμαστε σε αυτήν την φάση. Δεν θεωρώ ότι η ανάκαμψη θα έρθει το 2013, νομίζω όμως από το 2014 θα αρχίσει να διαφαίνεται ένα φως στο τούνελ. Ξέρεις τι λένε? Λένε ότι αυτή η κυβέρνηση ενδεχομένως έτσι ηρέμησε τα πράγματα στο εξωτερικό για τη χώρα μας, γιατί μας βρίζανε όλοι. Συνεχίζει όμως να πατάει σε πολιτικές της κυβέρνησης Παπανδρέου και Παπαδήμου, δηλαδή στο κόψιμο και στο ψαλίδι, κάτι με τις επιταγές της Τρόικα κλπ. Και ότι στα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν αναπτυξιακά, και δεν εννοώ να έρθουν επενδύσεις από το εξωτερικό, γιατί ακόμα μας βρίζουν, πού να έρθουν λεφτά, ή να έχουμε κατανάλωση, δεν υπάρχει αυτό. Τελείωσε με την κατανάλωση που έγινε την προηγούμενη δεκαετία, έχουμε κατανάλωση για 10 χρόνια ακόμα. Αλλά με την πάταξη της γραφειοκρατίας. Δηλαδή να ανοίγεις μια επιχείρηση και να μην πρέπει να αποδείξεις ότι υπάρχει κιόλας, ας πούμε. Κοιτάξτε. Γίνονται τρελά και παλαβά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα αυτή είναι δομημένη σε πάρα πολύ κακές βάσεις. Έχουμε νοοτροπίες κοντά 200 ετών, οι οποίες είναι πάρα πολύ κακές. Ορθώς επισήμανε στο πρόβλημα της γραφειοκρατίας, των πελατειακών σχέσεων, της φοροδιαφυγής. Όλα αυτά δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Νομίζω όμως ότι πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα, και τώρα που, όπως είπαμε, εξασφαλίστηκε η παραμονή της χώρας στο ευρώ και υπάρχει μια σταθεροποίηση, πρέπει εκεί να πέσει όλο το βάρος. Πάντως δεν είναι εύκολο να αλλάξει η νοοτροπία ενός λαού από τη μία μέρα στην άλλη. Ξέρεις, ρωτάω τώρα τα πολιτικά και απευθύνομαι και στον κόσμο που μας βλέπει, αλλά δεν θα έχουμε μόνο πολιτικά. Δηλαδή, ξεκινήσαμε λίγο Ολυμπιακό, λέμε πολιτικά, θα πούμε πολλά και διάφορα. Δεν θα σε αφήσουμε. Ό,τι θέλεις. Δεν είναι σαν τους φίλους σου εκεί με τον. Που γίνεται στο Καραϊσκάκι και περνάτε ωραία. Εδώ θα σε ζωρίσουμε, έτσι θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, και να μια έτσι ενδιαφέρουσα ερώτηση που έχω ετοιμάσει. Είσαι σίγουρος ότι με αυτά τα μέτρα που είναι στο μνημόνιο, να το πω έτσι, και θα εφαρμοστούν μέσα στο 2013, ακόμα δεν τα έχουμε δει να εφαρμόζονται, θα τα αντέξει αυτή η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση, το πρόβλημα για... Θα αντέξει την αντίδραση του κόσμου? Μέχρι στιγμής η αντίδραση του κόσμου είναι σε χαμηλή οκτάβα. Αυτό έχει να κάνει διότι βλέπει η ελληνική κοινωνία ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική πρόταση. Προς όρος τουλάχιστον, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Άρα, όσο απουσιάζει άλλο εναλλακτικό ρεαλιστικό σχέδιο, οι Έλληνες πολίτες, η πλειονότητά τους για να ακριβολογώ, έχει επενδύσει τις ελπίδες στην παρούσα κυβέρνηση. Το αν θα αντέξει η κυβέρνηση εξαρτάται από το αν θα κάνει και πέντε πράγματα. Αν θα κάνει βασικές μεταρρυθμίσεις, αν θα προχωρήσει στις κάποιες πολιτικές που θα σχετίζονται με την προστασία σε πρώτη φάση των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων, αν θα κινηθεί η παραγωγική μηχανή για να έρθει η ανάπτυξη. Αν τα κάνει αυτά, νομίζω θα αντέξει η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, στο ερώτημα το πότε θα μπορούν να γίνουν εκλογές, η απάντηση είναι όταν τελειώσει τετραετία, αλλά βλέποντας και κάνοντας στην ουσία. Εντάξει, ο στόχος της κυβέρνησης είναι να εξαντλήσει το συνταγματικό όριο που είναι η τετραετία. Νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα, έχει αυτά τα περιθώρια και θα δεις ότι αν κάνει αυτά που σου είπα, νομίζω ότι η κυβέρνηση θα αντέξει. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πάλι πατάει στα πολιτικά. Η κεντροαριστερά τι έγινε, έχει διαλυθεί ή έχει υπνοτιστεί? Η κεντροαριστερά είναι μια έννοια η οποία λιδωρήθηκε το προηγούμενο διάστημα με ευθύνη πολλών, όχι μόνο προσώπων αλλά και κομμάτων. Αναφέρεσαι φαντάζομαι στο χώρο του ευρύτερου δημοκρατικού σοσιαλισμού. Αυτή την ώρα υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις, σκόρπιες, υπάρχουν πρωτοβουλίες, υπάρχουν νέα παιδιά που ενδιαφέρονται. Από τη δική μας πλευρά, εννοώ της δημοκρατικής αριστεράς, παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θέλουμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία της ανασυγκρότησης του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της σοσιαλδημοκρατίας, της πολιτικής οικολογίας. Δεν θεωρώ όμως ότι αυτό μπορεί να γίνει παντελή με κινήσεις από τα πάνω, με συναντήσεις κορυφής. Ο Αλέξιος Τσίπρας ενδεχομένως να γίνει πρωθυπουργός στο μέλλον. Πανέκος.
Λοιπόν, αν κάνουμε μια υπόθεση εργασίας τώρα, έτσι μια κουβέντα καφενείου, δεν ξέρω, πώς θες πες την, αν γινόταν λοιπόν πρωθυπουργός, θα το πήγαινε στην κόντρα όπως το λέει, θα καταργούμε με ένα άρθρο κλπ. Ή θα έκανε μια γυριστή ότι ναι μεν εμείς θέλουμε, αλλά κοιτάξτε τι έχουν υπογράψει, είμαστε δεσμευμένοι και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, οπότε θα βελτιώσουμε λίγο τα πράγματα από αυτό που είναι. Έβλεπα την χθεσινή σου εκπομπή που είχες καλεσμένο τον Βλάση Μάρα. Νομίζω ότι ο καλύτερος να κρίνει τις κολοτούμπες που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο κύριος Μάρας. Στα σοβαρά τώρα θέλω να σου πω, Παντελή, νομίζω ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για να πιάνει όλα τα κοινά έχει μετατραπεί, και επίτρεψε μου τον όρο, τον δανείζω, το είπε ένας φίλος και σύντροφος, σε κόμμα σούπερ μάρκετ. Τα ράφια τέχουν τα πάντα. Και Σόιμπλε και Βίλα Αμαλία. Και μάσκες και ταξίδι στην Αμερική, επικείμενο ταξίδι στην Αμερική. Προσπαθεί μέσω από αυτές τις αντιφατικές επιλογές να καλύψει τους πάντες. Νομίζω ότι ισχύει αυτή η ρίση που έλεγε, μπορείς να κοροϊδεύεις για λίγο καιρό πολλούς. Για λίγο καιρό, δεν μπορείς όμως όλους για πάντα. Ξέρεις, με τον Τσίπρα ήμασταν μαζί στην κατάληψη 90. Είστε ίδια γενιά. Ναι. Μπορεί να έχουμε ή συνομήλικοι να έχουμε ένα χρόνο διαφορά. Εγώ τον θυμάμαι δηλαδή από. Ο κύριος Τσίπρας είναι το Ιούλιο του 1974. Είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερος εγώ. Λοιπόν, αλλά τον θυμάμαι μέσα στο Πολυτεχνείο που κάναν τότε όλοι μαθητές τη συνελεύση κλπ. Αυτό είναι που έχεις να θυμάσεις μόνο από τον κύριο Τσίπρα. Από τα παλιά. Από τα τώρα. Ή από τα τώρα διάφορα θυμάμαι, αλλά άλλο να κληθείς να τα σχολιάσεις και άλλο. Σωστά. Θυμάμαι πολλά που κάνει. Λοιπόν, η Διαμαντοπούλου χορεύει καλό ζεμπέκικο. Ναι. Γιατί είχες ένα γενέθλιο πάρτι πρόσφατα. Και για την ονομαστική μου εορτή. Αυτό, ναι, ονομαστική εορτή. Αυτό που έμεινε στα μίντια ήταν το ζεμπέκικο Διαμαντοπούλου. Εντάξει, νομίζω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είναι προσωπική μου φίλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ήμουν δημοσιογράφος. Πάντα με τιμάει σε εκδηλώσεις που κάνω με την παρουσία της. Έχω μια οικογενειακή σχέση και αυτό και τίποτα παραπάνω. Και πώς είναι έτσι πλέον να είσαι σε έναν πολιτικό χώρο, σε ένα κόμμα, σε μια θέση ευθύνης και να έχεις φίλους που μέχρι πρώτης υπήρχε άλλη σχέση και δεν ήσουν σε αυτά τα πράγματα, και πλέον να κουβαλάς μαζί σου και αυτό το κουστούμι, δηλαδή αλλάζουν οι σχέσεις? Εγώ, Παντελή, εντάξει, προσπαθώ, δεν είναι εύκολο μερικές φορές, να μην αλλάξω καθόλου. Θέλω να έχω τους ίδιους φίλους, ανεξάρτητα αν πριν ήμουν δημοσιογράφος και τώρα είμαι πολιτικός, να μην αλλάζω συνήθειες. Πηγαίνω στην ίδια θέση στα δημοσιογραφικά στο Καρεσκάκι, δεν θέλω να αλλάξω. Θέλω να συνεχίσω να πηγαίνω στον Ολυμπιακό από την ίδια θέση με τις ίδιες παρέες. Δεν μ' αρέσει, ξέρεις, αυτό που κατηγορούσαμε ως δημοσιογράφοι, κάποιοι όταν γίνονται πολιτικοί βάζουν να αλλάζουν ένα κουστούμι. Εγώ θέλω να κρατήσω το ίδιο κουστούμι, ενδεχομένως να έχει και αυτό το κουστούμι της αντιφάσης, κάποιος να του προξενεί εντύπωση, μένει να τον να έχεις φίλους από άλλο κόμμα. Εγώ φίλους και από τη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι ο καθένας, όχι μόνο οι πολιτικοί. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι βαμμένοι, ξέρω εγώ, Νεοδημοκράτες και έχουν φίλους κομμουνιστές. Από τη Χρυσή Αυγή όμως δεν έχει. Όχι, τη Χρυσή Αυγή δεν είναι δυνατόν. Σου είπα ότι έχω απέχθεια με το ρατσισμό. Τη Χρυσή Αυγή εννοείται πως όχι. Δεν έχω, όχι φίλους, έχω μέτωπο με την Χρυσή Αυγή, τους βδελίσομαι. Να αφήσουμε όμως λίγο τα πολιτικά, εντάξει, αρκετά είπαμε. Με τον Μπάκα, το ρεπόρτερ του Star Channel, τι σχέση έχετε? Το Γρηγόρη τον ξέρω σχεδόν από τα παιδικά μας χρόνια, είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας δαιμόνιος δημοσιογράφος του Star, ο οποίος πάρα πολλές φορές μας έχει κάνει, νομίζω, όλους να γελάσουμε. Είναι ένα παιδί, έχει με πολύ χιούμορ, πολύ διάθεση. Στο χώρο έτσι που ασχολείται αυτό τη πιο χιουμοριστική δημοσιογραφία, νομίζω τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Αν το φέρουμε τον Μπάκα στη Βουλή, θα την κάνει έτσι λίγο ανωκάτω. Εννοείς να βγει βουλευτής? Όχι να βγει βουλευτής. Να κάνει ρεπορτάζ. Νομίζω ότι έχει έρθει μερικές φορές. Θέλω να σου πω όμως τον Γρηγόρη, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Γνωρίζω την οικογένειά του, τη μάνα του, τον πατέρα του, τον αδερφό του, τη γυναίκα του. Έχω φιλοξενηθεί στο σπίτι του στη Φιλιππιάδα προ 20 χρόνια, το ξέρω πολύ καλά και τον αγαπάω και πάρα πολύ. Ξέρεις, τον παρακολουθούσα πρόσφατα και έλεγε ότι. Είναι οι αντιφάσεις μου, που λέγαμε, την κυρία Διαμαντοπούλου στο Γρηγόρη Μπακ. Στο γάμο του, λέει, είχες φέρει ένα άλμπουμ με παλιές γκόμενες και του έλεγες να φιλήσει αυτό αντί για το Ευαγγέλιο, έτσι. Ξέρεις, υπάρχει μια φράση που λέει: μη χαλάς μια ιστορία για να πεις μια αλήθεια. Εντάξει, δεν έγινε ακριβώς έτσι. Ήταν φωτογραφίες
από τα παιδικά μας χρόνια. Ήταν διάφοροι φίλοι, διάφορες χιουμοριστικές φωτογραφίες από εκδρομές. Εντάξει, το είπε λίγο κάτι υπερβολή. Εγώ λέω να το δούμε και αυτό το άλμπουμ που ξέρεις, έχει τίποτα όμορφο μέσα. Εκτός αν έχουν παντρευτεί και έχουν γίνει, ξέρεις, καταλαβαίνεις. Πολλές, έχουν περάσει πολλά χρόνια γιατί μεγαλώνουμε. Έχετε κρατήσει και άλλες σχέσεις με άλλους παλιούς φίλους, συμφιλητές, μαθητές? Βέβαια, οι φίλοι μου είναι οι ίδιοι πάρα πολλά χρόνια. Έχω τους ίδιους φίλους πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι στην πορεία κάνεις και νέους φίλους. Κάποιοι μπορεί να είναι και επώνυμοι, αλλά πάρα πολλοί φίλοι μου είναι ανώνυμοι. Εσύ όταν μπήκες, ανέλαβες αυτή τη θέση που έχεις, κάτω από προτάσεις φαντάζομαι. Ήσουν και υποψήφιος βουλευτής, αν δεν κάνω λάθος. Όταν υπήρχαν αυτές οι προτάσεις, την αποδέχτηκες αμέσως ή την κουβέντιασες με φίλους και γνωστούς? Όχι, δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όταν με φώναξε πριν από 2,5 χρόνια ο κύριος Κουβέλης και μου έκανε την πρόταση, δεν το σκέφτηκα καθόλου. Ήμουν πολύ στενά συνδεδεμένος με το χώρο της ανανοτικής αριστεράς, με το ρεύμα αυτό που εκπροσωπούσε η Δημοκρατική Αριστερά, μέσα στον συνασπισμό, και δεν ταλαντεύτηκα καθόλου. Μάλιστα. Όταν όμως ανακοίνωσε σε φίλους που ενδεχομένως, που τότε που ήσουν πολιτικός συντάκτης, όταν τρώγατε, πίνατε καφέ και λοιπά, να λέγανε πολιτική έτσι, αυτό και λοιπά, δεν ήταν, ακόμα, φορές να... δεν ήταν ακόμα τόσο κακό το κλίμα για τους πολιτικούς, ήταν κάπως καλύτερο, αλλά οφείλω να σου πω, με την απειρία της εκείνης της περίοδου, ενώ τη δική μου απειρία, πίστευα ότι θα είναι πολύ εύκολο να διεκδικήσω στη δημοσιογραφία. Τι είναι, το ίδιο θα κάνω, ότι θα είμαι δημοσιογράφος εκπρόσωπος τύπου, πράγμα το οποίο φυσικά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ξέρεις, όταν βγαίνετε στις εκπομπές αυτές που, τις πρωινές, που έχει και πολύ ένταση μερικές φορές, εσύ συνήθως, κατά τη γνώμη μου, είσαι μιλίχιος. Αλλά όταν βλέπεις την ένταση και φωνές και αυτά και κάτσε κάτω και έτσι και λοιπά, όταν πέφτουν οι διαφημίσεις, είναι το ίδιο σκηνικό, είναι? Πολλές φορές, ανάλογα τον άνθρωπο, είναι πολύ έτσι πολιτικοί που το κάνουν επίτηδες, τους αρέσει. Οφείλω όμως να σου πω ότι και λόγω του χαρακτήρα μου, νομίζω ορθά το επισήμανες ότι είμαι έτσι ήπιον τόνο, δεν μου αρέσει καθόλου. Και πολλοί φίλοι μου μου λένε ότι αυτό το φαίνεται και στο ύφος μου, ότι δεν μου αρέσει καθόλου που είμαι σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Και νομίζω ότι προσβάλλουν και τον κόσμο αυτές οι συζητήσεις. Όταν βλέπει ένας τηλεθεατής δύο πολιτικούς βουλευτές ή δεν ξέρω τι άλλο να βρίζονται ή να με υπονοούμενα ο ένας για τον άλλον, το πιθανότερο είναι θα γυρίσει κανάλι ή θα τους τα πει οι ίδιοι είναι κι αυτοί. Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί, αλλά αν ήσουν στο ίδιο πάνελ τότε που ο Κασιδιάρης τύπησε την Κανέλη, πώς θα αντιδρούσες? Πολύ δύσκολο το ερώτημα. Μία φορά βρέθηκα με τον Κασιδιάρη σε πάνελ, ακόμα δεν ήταν, ήτανε τα διακομματικά. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Δεν είμαι από αυτούς που λένε ο γεροδεμένος που θα πάω να κάνω τον τσαμπουκά. Θα ένιωθα πάρα πολύ άσχημα, πρώτα και κύρια, για όλη αυτή τη διαδικασία. Δεύτερον, γιατί η Ρένα Ιδούρου που είναι στο πάνελ είναι από τις καλύτερες μου φίλες. 20 χρόνια είμαστε πάρα πολύ φίλοι και θα ένιωθα απέσια. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Οφείλω να σου πω, θα ντρεπόμουν όμως να κάθομαι στο ίδιο τραπέζι με τον Κασιδιάρη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα έχουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής πολλή κουβέντα με τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο. Σε λίγο και πάλι μαζί μου.